Λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι σήμερα, όλα είναι μεγάλα παιχνίδια θα μου πείτε, κάθε φορά το ίδιο πράγμα λέω, αλλά σήμερα είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι, αυτό ανάμεσα στους Celtics και στο Hit, διότι εδώ πλέον το Miami έχει την ευκαιρία, να κάνει το απόλυτο break μέσα στη Βοστόνη, δηλαδή να πάρει και το δεύτερο παιχνίδι μέσα στη Βοστόνη, να πάει τη σειρά στο 3-1 και ουσιαστικά να τελειώσει. Μετά παίζει στην έδρα του. Το τι είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι είναι γνωστό, το αναλύσαμε και στο βίντεο της επόμενης μέρας, όπως λέμε, όπως λέμε το χάπι της επόμενης μέρας, έτσι, το βίντεο της επόμενης μέρας. Αλλά Ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω πως αυτή η ομάδα έκανε 19 λάθη. Συγγνώμη, 23 λάθη. Από τα οποία τα 19 ήταν κλεψίματα. Έδωσε την μπάλα 19 φορές στο Μαϊάμι. Δηλαδή έκανε το Μαϊάμι 19 παραπάνω επιθέσεις. Είναι εξωπραγματικό όπως έλεγε και ο Ματ Μπάρντς στο Insider NBA, δεν έχει ξαναδεί, δεν, δεν έχει ξαναυπάρξει. Δεν, ούτε εγώ θυμάμαι παιχνίδι που ομάδα να έχει κάνει 23 λάθη και τα 19 είναι ανεκληψίματα των αντιπαλών. Ε, υπό τις συνθήκες αυτές δεν έχω καμία, μα καμία εμπιστοσύνη στους ε, Boston Celtics. Δεν έχουν χάσει δύο παιχνίδια συνεχόμενα σε play -off. Αυτό είναι ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο μπορεί να λέει κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Το θέμα είναι ότι σήμερα δεν μπορούν να χάσουν, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν. Είναι δηλαδή ε, το παιχνίδι μονόδρομος. Αλλά αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι το άγχος είναι πλέον στους Celtics. Δεν είναι στο Miami, δεν είναι hit, στη Heat. Η Χιτ πήγε και έκανε τη δουλειά της Πήρε την έδρα πίσω Και τώρα παίζει ένα παιχνίδι ψιλομπόνους ουσιαστικά Διότι κανείς δεν πρόκειται να μιλήσει ακόμα και αν χάσει Τι περιμένει κανείς από τη Χιτ Να πάει να κερδίσει δύο παιχνίδια μαζί στη Βοστόνη Ποιος το έκανε Το έκανε κανένας, κανένας. Αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε Στο προηγούμενο παιχνίδι Έσκαψε ένα λάκκο 27 μέτρων στους Celtics, τους πέταξε μέσα και τους είπε βγείτε έξω αν θέλετε και την ώρα που οι Celtics έφτασαν ένα μέτρο πριν βγούν από το λάκο, άφησαν το τους και ξανά πέσαν μέσα. Το πρόβλημα για την hit είναι η συμμετοχή του Jimmy Butler, που διαβάζω εδώ, να σας το δείξω κιόλας, ότι η συμμετοχή του στο, στο παιχνίδι νούμερο 4 είναι αμφίβολη. Νι inflammation για τον Τζίμι, uh, ο οποίος δεν ήταν σούπερ φοβερός και τρομερός όσο έπαιξε με τη Βοστόνη, αλλά ξαναλέω άλλο να έχει τον Τζίμι μέσα στην πεντάδα σου και άλλο να είναι εκτό και να μην είναι διαθέσιμο. Έχει τεράστια διαφορά και το παιχνίδι του Μαϊάμι του αλλάζει εντελώ χωρί τον Τζιμ Μπάτλερ. Εγώ πιστεύω ότι. Καταρχά να πούμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι στο γόνατο στο οποίο είχε πρόβλημα και στη σειρά με τη Φιλαδελφία. Δηλαδή υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Ε, γι' αυτό και μιλάει για υποτροπή το NBA.com αλλά πιστεύω ότι επειδή ο Τζίμι δεν είναι και κανένα παιδάκι και επειδή δεν έχει συνηθίσει να με τέτοιους τραυματισμούς να μένει έξω εγώ πιστεύω ότι θα παίξει τελικά εύκολα ή δύσκολα ε, Φαβορή δίνω του Celtics φαβορή δίνω του Celtics μάλιστα να σας πω και τι πόνταρα μισό λεπτό να σας πω ακριβώς και τι πόνταρα στο παιχνίδι αυτό μη γελάσετε έτσι υποσχεθείτε μου ότι δεν θα γελάσετε πόνταρα over 27,5 για τον Jason Tatum <coughs> αυτό πόνταρα δεν περιμένουν να κάνει το ίδιο κακό παιχνίδι και σήμερα. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι που έκανε στο προηγούμενο, στο προηγ, στο προηγούμενο μάτς ήταν ε, πραγματικά τραγικό. Τραγικό. Δεν νομίζω ότι θα κάνει τέτοιο παιχνίδι σήμερα. Νομίζω ότι σήμερα θέλει να δώσει απαντήσεις. Έτσι κάνουν οι ΣΤΑΡ. Ε, και 27,5 πόντι είναι μια, ένα καλό. Καλό limit για να παίξει τα χρήματά σου. Εδώ και στις μέτρες βραδιές του βάζει 24, κάπου εκεί. Νομίζω ότι 28 δηλαδή είναι ένα λογικό νουμεράκι για να μπορέσει να ποντάρεις τον του. Αυτό είναι το ποντάρισμά μου. Θεωρώ ότι οι Celtics σήμερα θα κερδίσουν. Θα πάνε το παιχνίδι στο 2-2. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να κερδίσουν τη σειρά με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται. Δεν ξέρουμε αν θα δούμε τον Ρόμπερτ Βίλιαμ. Μάλλον δεν θα τον δούμε. Από ό,τι φαίνεται το γόνατο του πρίστηκε πάλι. Ε, δεν διαβάζω κάτι για τον Μάρκο Σμαρτ. Νομίζω ότι τελικά τη γλίτωσε. Τσιμπάτλερ Νί, ο Λάουρι. Oh. Oh, μισό λεπτό, μισό λεπτό, εκτός από τον Jimmy Butler στην λίστα με τους ε, αμφίβολους είναι και ο Kyle Lowry, εντάξει ο Kyle Lowry ο οποίος δεν ήταν 100% έτοιμος ε, και ο Max Trash και ο Gabe Vincent και ο PJ Tucker και ο Tyler Hero με πρόνομα στον Πορσαγωγό Tyler Hero. θα παίξουν όλοι ποιοι θα παίξουν από αυτού. δεν το ξέρουμε Αυτό είναι tweet, το tweet των Miami Heat. Ας το δείξω. Αυτό είναι tweet, not, το tweet των Miami Heat. Του επίσημου δηλαδή account του Miami Heat. Δεν είναι ραδιοαρβίλα. Είναι το injury report. Ε, αλλά είναι χθεσινό. Από αυτούς νομίζω ο Jimmy θα παίξει να το εδώ λοιπόν. Από αυτούς λοιπόν νομίζω ότι ο Τζίμι θα παίξει ε... Και νομίζω ότι θα παίξει και ο... Και ο Χίρο Νομίζω ότι μάλλον Λάουρι θα μείνει εκτός Και ένας εκ των Στρας και Βίνσεντ Αυτά Τίποτα άλλο δεν έχω να πω ε, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα με τον Golden State να είναι στους τελικούς ουσιαστικά τυπικά ακόμα θέλει να, ακόμα μια νίκη ε, και με τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν τόσο η Celtics όσο και η Heat λέτε να πάει στη Δύση ο Τίτλος, πολύ πιθανόν Τέλο πάντων, α δούμε ποιο θα. θα γλιτώσει από αυτή τη μέγενη του αποκλεισμού και των τραυματισμών στην Ανατολή και θα τα εξετάσουμε αργότερα στου τελικού αυτά. Αυτά λοιπόν. Α δούμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Εγώ εύχομαι να παίξουν όλοι. Εντάξει, το... είναι σχεδόν αδύνατο να παίξουν όλοι οι παίχτε του Μαϊάμι. Ε, αλλά, θα, αλλά πάντα θέλω να βλέπω τον αντίπαλο τη αγαπημένη μου ομάδα να είναι κομπλέ γιατί, 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 για να είναι μια όσο πιο δίκαιη νίκη γίνεται βέβαια θα μου πείτε ότι οι τραυματισμοί και αυτοί με στο παιχνίδι είναι και αυτοί έχουν γράψει ιστορία και η ιστορία, η ιστορία έχει ε, γραφτεί από, και, και, από τους απόντες όχι μόνο από τους, από τους παρόντες σωστά είναι όλα αυτά Ελπίζω τέλος πάντων να κατέβει όσο πιο δυνατό γίνεται το Μαϊάμι. Ελπίζω να μπορεί να παίξει και ο Ρομπερτ Γουίλιαμς που εγώ αμφιβάλλω αν μπορεί να παίξει. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στο παρκέ στις 3.30 το πρωί. Τίποτα άλλο. Ε, κάντε, όχι μάλλον μην κάνετε. Αν θέλετε, subscribe. Ελάτε στην οικογένεια, μεγαλώνει η οικογένεια. Όπως, και, όπως λένε, και, και κάποια παιδιά στα comments. Σιγά σιγά μεγαλώνουμε. Σιγά σιγά μαζευόμαστε όλο και περισσότεροι. μπασκετοπαρέα παρέα είμαστε εδώ. Αν και θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Και θα μιλήσουμε και για NFL. Πάρα πολύ για NFL. Ε, Όλοι οι φίλοι των American Sports χωράνε εδώ. Ε, ε, λοιπόν, ε, subscribe, like, τίποτα άλλο. Εύχομαι να σας συναντήσω αύριο το πρωί, πρώτα Θεός, με χαμόγελο και όχι μια μούρη μέχρι τα οπάτωμα. Αυτά. Σας αγαπώ πολύ, σας χαιρετώ. Τα λέμε αύριο.